Χθε λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα, αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Ένα αποφασιστικό βήμα για αλλαγή πορείας εντός της Ευρωζώνης. Η διαπραγμάτευση όμως δεν τελείωσε χθε. Η διαπραγμάτευση τώρα μπαίνει σε ένα νέο, πιο ουσιαστικό στάδιο μέχρι την οριστική συμφωνία μετάβασης από την πολιτική των μνημονίων της καταστροφής στην πολιτική της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Χθες κερδίσαμε μια μάχη, όχι όμως και τον πόλεμο. Οι δυσκολίες, οι πραγματικές δυσκολίες, όχι μόνο αυτές που αφορούν τη διαπραγμάτευση και τη σχέση μας με τους εταίρους μας, οι πραγματικές δυσκολίες είναι μπροστά μας. Το χθεσινό κοινό ανακοινωθέν του Eurogroup, αποτελεί μια καταρχήν συμφωνία πλαίσιο, η οποία γεφυρώνει το χρόνο ανάμεσα στο μνημόνιο και στο δικό μας σχέδιο για την ανάπτυξη. Είναι μια συμφωνία που ακυρώνει στην πράξη τη δεσμεύση της προηγούμενης κυβέρνησης για περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, για απολύσεις εργαζομένων στο δημόσιο, για αυξήσεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα φάρμακα και στις τουριστικές υποδομές. Χθες, ακυρώσαμε τα σχέδιά τους. Αποτρέψαμε το σχέδιο των τυφλών συντηρητικών δυνάμεων μέσα και έξω από τη χώρα να προκαλέσουν ασφυξία στην Ελλάδα στις 28 του Φλεβάρη. Κρατήσαμε την Ελλάδα αξιοπρεπή και όρθια. Η Ελλάδα πέτυχε χθες μια σημαντική διαπραγματευτική επιτυχία στην Ευρώπη. Σε μια σκληρή και δύσκολη ίσως για πρώτη φορά αληθινή διαπραγμάτευση, θέσαμε στόχους, ήμασταν συγκροτημένοι, δείξαμε αποφασιστικότητα αλλά και ευελιξία, πετύχαμε στο τέλος τον βασικό μας σκοπό.